Έρχονται δύο άνθρωποι. Αν αυτοί οι άνθρωποι πέρναγε εκεί την ώρα, θα του είχε σκοτώσει. Ο 23χρονος οδηγός δεν άφησε τίποτα όρθιο στο πέρασμά του. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στην οδό Αλεξάνδρου Υψηλάτου και επικράτησε το πανδαιμόνιο. Για 50 περίπου μέτρα το τιμόνι του πήγαινε αριστερά-δεξιά, με αποτέλεσμα να χτυπήσει 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα, 2 ιδιωτών και 3 της αστυνομίας, αλλά και 5 σταθμευμένες μηχανές που βρίσκονταν έξω από το αστυνομικό μέγαρο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε και συνέχισε κανονικά την πορεία του. Την ώρα που έγινε το πρώτο μπαμ στο πρώτο αυτοκίνητο, στη συνέχεια χτύπησε το δεύτερο, κατά σειρά τα 3 αστυνομικά, την κλούβα δηλαδή και άλλα 2 μηχανές. Και 5 μηχανές. Τον είχαν όμως καταγράψει οι κάμερες της αστυνομίας και εξαπέλυσε έναν άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψή του. Ακούμε ένα γκουπ και βγαίνουμε έξω. Δεν είδαμε τίποτα. Τι έγινε, κατεβήκανε οι αστυνομικοί κάτω και είδαμε τα αυτοκίνητα όλα στη σειρά. 2 εδώ ιδιωτικά και 3 της αστυνομίας. 5 μοτοσυκλέτες δεξιά και αριστερά χτυπημένα όλα. Τελικά συνελήφθη και όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των ιδιοταχή, τους έκανε δήλωση. Κρατήθηκε στην τροχιά για τα περαιτέρω.